η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο. Arthur Schopenhauer Η τέχνη της αντιπαράθεσης είναι η τέχνη του να λογομαχεί κανείς με τέτοιο τρόπο ώστε να υπερασπίζεται παρκώς τις θέσεις του είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Διότι κάποιος μπορεί να έχει αντικειμενικά δίκιο και εν οι ακροατές ή και ο ίδιος ακόμη να σχηματίσουν την εντύπωση ότι ιστερεί. Για παράδειγμα, καθώ προχωρώ στην απόδειξη ενό ισχυρισμού, μπορεί ο αντίπαλό μου να διαψεύσει την απόδειξη και να φανεί έτσι ότι διαψεύδει και τον ίδιο τον ισχυρισμό μου. Ενδέχεται ωστόσο να υπάρχουν και άλλε αποδείξει. Στην περίπτωση αυτή, ο αντίπαλό μου και εγώ αλλάζουμε θέσει. Εκείνο φαίνεται σαν να έχει δίκιο, παρόλο που αντικειμενικά έχει άδικο. Αν με ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό, θα σα απαντήσω απλά πω οφείλεται στην ενγενή ποταπότητα τη ανθρώπινη φύση. Αν η ανθρώπινη φύση δεν ήταν ποταπή, αλλά απόλυτα έντιμη, θα έπρεπε σε κάθε αντιπαράθεση να αποβλέπουμε μόνο στην αποκάλυψη της αλήθειας. Δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί ούτε στο ελάχιστο αν η αλήθεια θα αποδειχτεί υπέρ τη άποψη που εκφράσαμε αρχικά ή υπέρ τη άποψη του αντιπάλου μας. Αυτό δεν θα έπρεπε να θεωρείται σημαντικό ζήτημα ή εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να θεωρείται δευτερεύουσα σημασίας. Όμως, όπως έχουν τα πράγματα, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, η έμφυτη ματαιοδοξία μα, που είναι ιδιαίτερα εύθικτη όταν πρόκειται για την νοητική μα ικανότητα, δεν επιτρέπει να δεχτούμε πω η αρχική μα τοποθέτηση ήταν ασφαλμένη και ότι η θέση του αντιπάλου μα ήταν σωστή. Η λύση σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση θα ήταν να μπαίνουμε πάντα στον κόπο να σχηματίζουμε σωστέ απόψει. Γι' αυτό και θα έπρεπε κανεί να σκέφτεται προτού μιλήσει. Όμω στου περισσότερου ανθρώπου, η έμφυτη ματαιοδοξία συνοδεύεται από φλιαρία και εγγενή ανηλικρίνεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν πρωτού σκεφτούν και μάλιστα, αν αργότερα αντιληφθούν πω έχουν άδικο, επιθυμούν να αποδειχτεί το αντίθετο. Το ενδιαφέρον για την αλήθεια, που υποτίθεται ότι ήταν το μοναδικό του κίνητρο όταν άρχισαν να αναπτύσσουν την άποψη που θεωρούσαν ορθή, παραχωρεί πλέον τη θέση του στη ματαιοδοξία. Παρ' όλα αυτά, είναι ανάγκη να σημειωθεί κάτι ακόμα σχετικά με αυτήν την ανηλικρίνεια και την αιμονή μα σε απόψει που ακόμα και οι ίδιοι κρίνουμε εσφαλμένε. Συμβαίνει συχνά να ανοίγουμε μια αντιπαράθεση με την ακράδοτη πεποίθηση ότι η άποψή μα αντιπροσωπεύει την αλήθεια και στη συνέχεια η επιχειρηματολογία του αντιπάλου μα να τη διαψεύδει. Στην περίπτωση αυτή, αν εγκαταλείψουμε αμέσω τη θέση μα, υπάρχει ο κίνδυνο να ανακαλύψουμε στην πορεία πω τελικά είχαμε δίκιο. Τα επιχειρήματα που παρουσιάσαμε ήταν εσφαλμένα, υπήρχε ωστόσο κάποιο άλλο τεκμήριο υπέρ τη άποψή μα, το οποίο ήταν σωστό και μπορούσε να μα σώσει, αλλά δεν μα πέρασε γέρο από το μυαλό. Έτσι, υιοθετούμε τον κανόνα να αποκρούμε πάντα την αντίθετη άποψη, ακόμα και αν φαίνεται αληθινή και πιστική, θεωρώντα πω η αλήθεια τη είναι μόνο φαινομενική και πω στην πορεία τη συζήτηση θα βρούμε κάποιο άλλο επιχείρημα για να την ανατρέψουμε, καταφέροντα έτσι να τεκμηριώσουμε την ορθότητα τη δική μα θέση. Με τον τρόπο αυτό, σχεδόν αναγκαζόμαστε να γίνουμε ανηλικρινεί. Σε κάθε περίπτωση, ο πειρασμό τη ανηλικρίνεια είναι μεγάλο η αδυναμία της σκέψης μας συμπληρώνει τη διαστροφή της βούλησής μας. Σε γενικές γραμμές, ένας συζητητή δεν αγωνίζεται για την αλήθεια, αλλά για την άποψή του σαν να ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Αγωνίζεται ανεξάρτητα από το δίκαιο ή το άδικο. Η αλήθεια είναι ότι, όπως διαπιστώσαμε, δεν έχει πολλά περιθώρια να κάνει διαφορετικά. Επομένως, κατά κανόνα, κάθε άνθρωπος θα επιμείνει στον αρχικό ισχυρισμό του, ακόμη και αν προς στιγμή τον θεωρείς λανθασμένο ή αβέβαιο. Σε ένα βαθμό, όλοι είμαστε οπλισμένοι με τη δική μα πονηριά και κακοήθεια, κάτι που αποδεικνύεται από την καθημερινή εμπειρία, ενώ ο καθένα μα διαθέτει έμφυτη τη διαλεκτική ικανότητα, όπω διαθέτει έμφυτη και τη λογική ικανότητα. Ωστόσο, η διαλεκτική ικανότητα δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο ασφαλή σύμβουλο όσο η λογική. Δεν μπορεί εύκολα οποιοδήποτε να συναγάγει ένα συμπέρασμα ενάντια στου νόμου τη λογική και παρόλο που οι εσφαλμένε κρίσει είναι συχνέ, τα εσφαλμένα συμπεράσματα σπανίζουν. Είναι δύσκολο να στερείται κανεί έμφυτη λογική ικανότητα, μπορεί όμω κάλλιστα να στερείται διαλεκτική ικανότητα, καθώ η τελευταία είναι χάρισμα που συναντάται σε διαφορετικό βαθμό στον καθένα. Υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο στο μέτρο που η έμφυτη διαλεκτική ικανότητα μοιάζει με την κριτική ικανότητα, τη οποία ο βαθμό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ η λογική με τη στενή έννοια είναι για όλου ίδια. Συμβαίνει συχνά σε ένα θέμα που κάποιο έχει πραγματικά δίκιο, να μπερδεύεται ή να διαψεύδεται από επιφανειακά μόνο επιχειρήματα. Αν καταλήξει κανεί να υπερισχύσει σε μία την παράθεση, πολύ συχνά δεν το οφείλει τόσο στην ορθή κρίση που επέδειξε εκθέτοντα την άποψή του, όσο στην πονηριά και τη δεξιοτεχνία με την οποία την υπερασπίστηκε. Όπω γίνεται πάντα, ο καθένα γεννιέται με το ταλέντο του. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κανεί να κατακτήσει την τέχνη τη αντιπαράθεση με την εξάσκηση και την μελέτη των τακτικών που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει για να επικρατήσει του αντιπάλου του ή για κάποιον αντίστοιχο σκοπό. Επομένω, ακόμη και αν κάποιο δεν μπορεί να κάνει αληθινά πρακτική χρήση τη λογική, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιήσει στην πράξη τη διαλεκτική του ικανότητα. Πρέπει πάντα να γίνεται ξεκάθαρο διαχωρισμό ανάμεσα στα πεδία τη γνώση. Για να σχηματίσουμε μια σαφή εικόνα του αντικειμένου τη διαλεκτική ικανότητα, δεν πρέπει να δώσουμε σημασία στην αντικειμενική αλήθεια, η οποία είναι υπόθεση τη λογική. Πρέπει να τη δούμε απλά σαν την τέχνη τη επικράτηση σε μια αντιπαράθεση, που γίνεται ευκολότερη αν έχουμε στα αλήθεια δίκιο. Η μελέτη τη διαλεκτική από μόνη τη δεν περιλαμβάνει τίποτα περισσότερο από του τρόπου με του οποίου μπορεί κάποιο να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια σε κάθε τύπο επιθέσει, και ιδιαίτερα σε ανέντιμε επιθέσει. Στην ίδια λογική παρέχει τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορεί κανεί να αντιπαρέλθει την άποψη του άλλου χωρί να πέσει ο ίδιο αντιφάσει και γενικότερα χωρί να ιτηθεί. Η αναζήτηση τη αντικειμενική αλήθεια πρέπει να διαχωριστεί από την τεχνική με την οποία επιτυγχάνουμε την αποδοχή μια άποψη. Η αντικειμενική αλήθεια είναι ένα εντελώ διαφορετικό ζήτημα. Αφορά τη λογική κρίση, τη σκέψη και την εμπειρία για την οποία δεν υπάρχει ειδική τεχνική. Αυτό είναι λοιπόν και ο στόχο τη διαλεκτική. Έχει οριστεί ω η λογική του φαινομενικού, ο ορισμό αυτό είναι όμω λανθασμένο. Αν ίσχυε, η διαλεκτική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υπερασπιστεί αναλυθεί απόψει. Ωστόσο, ακόμα και όταν κάποιο έχει την αλήθεια με το μέρο του, χρειάζεται τη διαλεκτική προκειμένου να την υπερασπιστεί και να την υποστηρίξει. Δεν του αρκεί μόνο να γνωρίζει ποια είναι τα ανέντιμα τεχνάσματα του αντιπάλου και να μπορεί να τα εξουδετερώσει πρέπει και ο ίδιος να τα χρησιμοποιήσει συχνά για να είναι σε θέση να νικήσει τον αντίπαλό του με τα ίδια του τα όπλα. Συνεπώς, σε μία αντιπαράθεση, πρέπει να εκλάβουμε την αντικειμενική αλήθεια ως μία τυχαία συγκυρία και να επικεντρωθούμε μόνο στην υπεράσπιση της θέσης μας και στην αντίκρουση της θέσης του αντιπάλου. Άλλωστε, η αλήθεια είναι κρυμμένη. Στην αρχή μια αντιπαράθεση, ο καθένα κατά κανόνα πιστεύει πω έχει δίκιο, ενώ στην πορεία και οι δύο πλευρέ αρχίζουν να αμφιβάλλουν. Η αλήθεια δεν προσδιορίζεται και δεν επιβεβαιώνεται παρά μόνο στο τέλο τη αντιπαράθεση. Έτσι, η διαλεκτική δεν έχει να κάνει με την αλήθεια, όπω ακριβώ σε μια ξυφομαχία από τη στιγμή που ένα καυγά καταλήγει σε μάχη, δεν έχει σημασία ποιο έχει δίκιο και ποιο άδικο. Σημασία έχει μόνο η επίθεση και η άμυνα. Η διαλεκτική είναι η τέχνη του πνευματικού διαξεφισμού και μόνο αν την αντιμετωπίσουμε ω τέτοια μπορούμε να την αναγάγουμε σε γνωστικό επίπεδο. Με αυτή την έννοια, η διαλεκτική δεν έχει άλλο στόχο παρά να συλλέξει, να εκθέσει και να συνοψίσει σε ένα σύστημα κανόνων τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν κατά τη διάρκεια μια αντιπαράθεση διαπιστώνουν πω η αλήθεια δεν είναι με το μέρο του και παρόλα αυτά εξακολουθούν την προσπάθεια να υπερισχύσουν. Η επιστήμη τη Διαλεκτική, κατά μία έννοια, ασχολείται πρωτίστω με την καταγραφή και την ανάλυση των ανέντιμων στρατηγικών προκειμένου να μπορεί κανεί να τι αναγνωρίσει και να τι αποκρούσει σε μία πραγματική αντιπαράθεση. Δεν έχω υπόψη μου άλλε μελέτε προ αυτή την κατεύθυνση, παρόλο που πραγματοποίησα εκτενή έρευνα. Οπότε το πεδίο μένει ακόμα ανεξερεύνητο. Για να επιτύχουμε τον σκοπό μα, πρέπει να αντλήσουμε πληροφορίε από την εμπειρία μα. Πρέπει να παρατηρήσουμε πώ χρησιμοποιείται κάθε τέχνασμα από τι αντίπαλε πλευρέ στι αντιπαραθέσει που προκύπτουν κατά τη συναναστροφή μα με του συνανθρώπου μα. Ανακαλύπτοντα τα κοινά στοιχεία των τεχνασμάτων που επαναλαμβάνονται με διαφορετικού τρόπου, θα μπορέσουμε να παραθέσουμε ορισμένε γενικότερε στρατηγικέ που είναι δυνατόν να τι χρησιμοποιήσουμε τόσο προ όφελο τη άποψή μα όσο και για να ματαιώσουμε τα σχέδια του αντιπάλου σε περίπτωση που επιχειρήσει να τα χρησιμοποιήσει εκείνο. Τα παρακάτω μπορούν να θεωρηθούν ως μία πρώτη απόπειρα. Διεύρυνση. Με το τέχνασμα αυτό διευρύνεται τη θέση του αντιπάλου πέρα από τα γνήσια όρια τη, προσδίδοντά τη τη γενικότερη δυνατή έννοια και την ευρύτερη δυνατή σημασία, οδηγώντα την έτσι στην υπερβολή. Από την άλλη, περιορίζετε όσο μπορείτε το εύρο τη δική σα θέση και συστέλλετε τα όρια τη, διότι όσο πιο γενική είναι μία άποψη, τόσο πιο εύκολα μπορεί κανεί να την αντικρούσει. Η περάσπιση έγκυται στον ακριβή προσδιορισμό του βασικού σημείου όπου εστιάζεται η αντιπαράθεση. Παράδειγμα πρώτο. Έστω ότι ισχυρίζομαι πω οι Άγγλοι είναι εξαιρετικοί στη δραματική τέχνη, ο αντίπαλο επιχειρεί να υποστηρίξει το αντίθετο και απαντά πω είναι ευρέω γνωστό ότι στη μουσική και κατ' επέκταση στην όπερα υπήρξαν τελείω ανίκανοι. Αποκρούω την επίθεση θυμίζοντά του πω η μουσική δεν συγκαταλέγεται στι δραματικέ τέχνε, στι οποίε ανήκουν μόνο η τραγωδία και η κομμωδία. Αυτό που του είπα το ήξερε ήδη πολύ καλά. Ωστόσο, επιχείρησε να διευρύνει τη θέση μου, ούτω ώστε συμπεριλαμβάνοντα τη δραματική τέχνη όλε τι θεατρικέ παραστάσει, επομένω και την όπερα και τη μουσική, να καταφέρει να με διαψεύσει. Αντίστροφα, μπορούμε να διαφυλάξουμε τη θέση μα εκθέτοντά τη μέσα σε στενότερο πλαίσιο από αυτό που είχαμε κατά νου εξ αρχή, αν ο τρόπο με τον οποίο την εκφράσαμε αρχικά εξυπηρετεί μια τέτοια λύση. Παράδειγμα δεύτερο. Έστω ότι ο Α δηλώνει πω η ειρήνη του 1814 αποκατέστησε την ανεξαρτησία όλων των γερμανικών πόλεων τη Χανσεατικής Λίγκας. Ο Β υποστηρίζει το αντίθετο, επικαλούμενο το γεγονό ότι ο Ντάντσιχ έχασε με αυτό το σύμφωνο ειρήνη την ανεξαρτησία που του είχε αναγνωρίσει ο Βοναπάρτης. Ο Α περισώζει την άποψή του ω ακολούθω. Είπα όλε τι γερμανικέ πόλει. Το Ντάντσιχ άνοικε στην Πολωνία. Παράδειγμα 3. Ο Λαμάρκ διατύπωσε την άποψη πω ο πολύποδα δεν έχει αισθήσει, διότι δεν διαθέτει νευρικό σύστημα. Σίγουρα όμω έχει κάποιο είδου αντίληψη, αφού προχωρά προ το φω με έναν έξυπνο τρόπο, από κλαδί σε κλαδί και συλλαμβάνει τη λέα του. Από αυτό έχει συναχθεί πω το νευρικό του σύστημα απλώνεται ισομερό σε όλο του το σώμα, σαν αποτελεί κομμάτι του, αφού είναι φανερό πω ο πολύποδα χαρακτηρίζεται από κάποια ικανότητα αντίληψη, χωρί να έχει ξεχωριστά αισθητήρια όργανα. Καθώ η υπόθεση αυτή διαψεύδει τη θέση του Λαμάρκ, εκείνο την αντιπαρέρχεται ω εξή. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε μέρο του σώματό του θα ήταν ικανό για κάθε είδο αίσθηση, καθώς και κίνηση, θέληση και σκέψη. Ο πολύποδα θα έπρεπε να είναι εξοπλισμένο με όλα τα όργανα του τελειότερου ζώου σε κάθε σημείο του σώματό του. Κάθε σημείο του θα έπρεπε να διαθέτει όραση, όσφρηση, γεύση, ακοή και ούτω καθεξής. Θα έπρεπε μάλιστα να μπορεί να σκέφτεται, να κρίνει και να συμπεραίνει. Κάθε μόριο του σώματό του θα ήταν ένα τέλειο οργανισμό, ανώτερο του ανθρώπου, αφού κάθε του κομμάτι θα διέθετε όλε τι ικανότητε που ο άνθρωπο διαθέτει μόνο ω σύνολο. Επιπλέον, δεν θα υπήρχε λόγο να μην επεκτείνουμε αυτό που ισχύει για του πολύποδε σε όλου του μονοκύτταρου οργανισμού, στα πιο ατελή πλάσματα και εν τέλει στα φυτά, που είναι επίση ζωντανοί οργανισμοι. Χρησιμοποιώντα τέτοιου είδου διαλεκτικά τεχνάσματα, ο συγγραφέα προδίδει ότι αντιλαμβάνεται κρυφά πω έχει άδικο. Από τον ισχυρισμό πω ολόκληρο το σώμα του πλάσματο είναι ευαίσθητο στο φω και κατά συνέπεια διαθέτει νευρικό σύστημα, εξάγει το συμπέρασμα ότι ολόκληρο το σώμα του είναι ικανό για σκέψη. Ομόνυμα. Με αυτό το τέχνασμα προσδίδουμε σε μία θέση, μία ορισμένη έννοια που πέρα από τη λεκτική ομοιότητα μικρή σχέση έχει ή είναι τελείω άσχετη με το επίμαχο ζήτημα. Σκοπό μα είναι να καταρρύψουμε τη συγκεκριμένη έννοια θριαμβευτικά και έτσι να ισχυριστούμε πω καταρρύψαμε και την αρχική θέση. Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειώσουμε πω συνώνυμα είναι δύο λέξει με την ίδια έννοια. Ομόνυμα, από την άλλη, είναι δύο έννοιε που εκφράζονται από την ίδια λέξη. Οι λέξει βαθύ, οξύ, υψηλό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για να αποδώσουν ιδιότητε υλικών σωμάτων, όσο και για να περιγράψουν ήχου, είναι ομόνυμα. Οι λέξει έντιμο και τίμιο είναι συνώνυμα. Κάθε φως μπορεί να σβήσει. Η νόηση είναι ένα φως. Άρα η νόηση μπορεί να σβήσει. Στο παραπάνω παράδειγμα είναι ξεκάθαρο με την πρώτη ματιά πως στον συλλογισμό έχουμε τέσσερις όρους, καθώς το φως χρησιμοποιείται και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν όμως το σόφισμα είναι φιέστερο, οδηγεί στην εξαπάτηση, ειδικά όταν οι έννοιες που διατυπώνονται με την ίδια λέξη είναι συγγενικές και τείνουν να συγχέονται. Το σόφισμα που επινοείται σκόπιμα για να χρησιμεύσει σαν παράδειγμα του συγκεκριμένου τεχνάσματο δεν μπορεί ποτέ να είναι αρκετά ευφυέ ώστε να εξαπατήσει. Επομένω, είναι χρήσιμο να επικαλεστεί κανεί τι προσωπικέ του εμπειρίε. Θα ήταν καλό να δίναμε σε κάθε τέχνασμα ένα σύντομο και εύστοχο όνομα για να μπορούμε να το προσάπτουμε αμέσω σε όποιον το χρησιμοποιεί. Ακολουθούν δύο παραδείγματα για την ομονιμία. Παράδειγμα 1 Α δεν έχετε ακόμη μοιηθεί στα μυστήρια της καντιανής φιλοσοφίας. Β. Εάν πρόκειται για μυστήρια, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτά. Παράδειγμα δεύτερο. Επικρίνω τον άτυπο κανόνα που εμπεριέχεται στη λέξη τιμή ω βλακώδη, διότι σύμφωνα με αυτόν, ένα άντρα χάνει την τιμή του αν δεχτεί μια προσβολή, την οποία μπορεί στη συνέχεια να καθαρίσει μόνο εάν απαντήσει με μια ακόμη μεγαλύτερη προσβολή ή αν την ξεπλύνει με αίμα, το δικό του ή του αντιπάλου του. Υποστηρίζω πω η τιμή ενό άντρα δεν μπορεί να προσβληθεί από όσα ο ίδιο υφίσταται, αλλά μόνο από όσα κάνει. Άλλωστε, κανεί δεν γνωρίζει τι επιφυλάσσει η τύχη στον καθένα μα. Ο αντίπαλό μου επιτίθεται αμέσω στο επιχείρημά μου, αποδεικνύοντας τριαμβευτικά πω όταν ένα έμπορος κατηγορείται για απάτη, ατιμία ή παραμέληση των καθηκόντων του, πλήττεται η παραμελη των καθηκοντων του. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή του προσβάλλεται αποκλειστικά από κάτι που εκείνο υφίσταται και μπορεί να αποκατασταθεί μόνο εάν ο ίδιο τιμωρήσει αυτόν που τον έθιξε, αναγκάζοντά τον να ανακαλέσει. Εν προκειμένου, χρησιμοποιώντα ένα ομώνυμο, ο αντίπαλό μου έβαλε στη θέση τη υποτική τιμή, η οποία μπορεί να πληγεί με μια προσβολή, την τιμή που έχει κάποιο στην αστική κοινωνία, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε καλό όνομα, και το οποίο μπορεί να τρωθεί από συκοφαντίε και διασυρμό. Και αφού μια επίθεση κατά τη δεύτερη δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά πρέπει να αποκρουστεί με δημόσια διάψευση, συνακόλουθα δεν μπορεί να αγνοηθεί ούτε μια επίθεση κατά τη πρώτη. Πρέπει επίση να απαντηθεί με μια ακόμη μεγαλύτερη προσβολή και με μονομαχία. Εδώ συγχέονται δύο κατ' διαφορετικά πράγματα εξαιτία τη ομορφιλία τη λέξη τιμή και τη συνακόλουθη αλλίωση του εριζόμενου θέματο. Γενικεύστε τι συγκεκριμένε θέσει του αντιπάλου σα. Ένα άλλο τέχνασμα είναι να εκλάβουμε μια θέση που αναφέρεται σε κάτι μερικό, σαν να αναφέρεται στο όλον, με αξίωση γενική ή απόλυτη ισχύω. Ή τουλάχιστον να την εκλάβουμε με διαφορετική σημασία και ύστερα να την αντικρούσουμε. Ο Αριστοτέλης έδωσε το παρακάτω παράδειγμα. Ο Μαυριτανό είναι μαύρο, τα δόντια του όμω είναι λευκά, επομένω την ίδια στιγμή είναι και δεν είναι μαύρο. Αυτό είναι ένα προφανέ όφισμα που δεν μπορεί να εξαπατήσει κανέναν. Α το αντιπαραβάλλουμε με κάποιο που προέρχεται από την πραγματική εμπειρία. Σε μια συζήτηση παραδέχτηκα ότι το φιλοσοφικό μου σύστημα υποστηρίζει και επιδοκιμάζει του συσυχαστέ. Σύντομα η κουβέντα γύρισε στον Χέγγελ και εγώ ισχυρίστηκα ότι τα γραπτά του υπήρξαν ως επιτοπλίστων ανόητα ή ότι, εν πάση περιπτώσει, σε πολλά σημεία ο συγγραφέα απλώ παρέθεται λέξει αφήνοντα τον αναγνώστη να αποδώσει κάποιο νόημα σε αυτέ. Ο αντίπαλό μου δεν προσπάθησε να αποκρούσει αυτόν τον ισχυρισμό, αλλά αρκέστηκε να πει πω μόλι είχα εγκομιάσει του συγχαστέ, οι οποίοι έχουν γράψει επίση αρκετέ ανοησίε. Κάτι το οποίο και παραδέχτηκα, επισημένοντα ωστόσο για να τον διορθώσω, πω είχα επενέσει του συγχαστέ, όχι ω φιλοσόφου και συγγραφεί, όχι δηλαδή για τα επιτεύγματά του στη σφαίρα τη θεωρία, αλλά μόνο ω ανθρώπου και για τη στάση του σε καθαρά πρακτικά θέματα. Στην περίπτωση του Χέγγελ, όμω, μιλούσαμε για θεωρίε. Κι έτσι απέκρουσα την επίθεση. Αυτά τα τρία πρώτα τεχνάσματα είναι παρεμφερή. Το κοινό του σημείο είναι ότι η επίθεση πλήττει μια διαφορετική θέση από τον αρχικό ισχυρισμό. Σε όλα τα παραδείγματα που έδωσα, αυτό που λέει ο αντίπαλό μου είναι αλήθεια. Η αντίθεσή του, ωστόσο, με την άποψή μου, είναι φαινομενική και όχι αληθινή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει εκείνο που δέχεται την επίθεση είναι να αρνηθεί την εγκυρότητα του συμπεράσματο το οποίο έχει καταλήξει. Και αυτό διότι ο δικό του συλλογισμό είναι σωστό, ενώ ο δικό μα λανθασμένο. Με τον τρόπο αυτό ανασκευάζει άμεσα την ανασκευή του αντιπάλου του, καθώς αρνείται το συμπέρασμα στο οποίο εκείνο έχει καταλήξει. Ένα άλλο τέχνασμα είναι να μην αποδεχτούμε τις αληθείς προκείμενες του συλλογισμού, διότι μπορούμε να προβλέψουμε το συναγόμενο συμπέρασμα. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το αποτρέψουμε, που συμπεριλαμβάνονται στις επόμενες δύο ενότητες. Αποκρύψτε το σχέδιό σας. Αν θέλετε να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα, δεν πρέπει να το φανερώσετε στον αντίπαλό σα εκ των προτέρων. Αναγκάστε τον να αποδεχτεί μία-μία τι προκείμενε του συλλογισμού σα ενσωματώνοντά τι ποραδικά στη συζήτηση, προκειμένου εκείνο να μην το αντιληφθεί. Αλλιώ θα δοκιμάσει κάθε είδου τρεψοδικία. Αν δεν είστε σίγουρο πω ο αντίπαλο θα αποδεχτεί τι συγκεκριμένε θέσει, φροντίστε να αναδείξετε τι προκείμενέ του. Πρέπει δηλαδή να τον αναγκάσετε να αποδεχτεί με άτακτη σειρά τι προκείμενε μεγάλου μέρου του συλλογισμού σα. Αποκρύπτεται έτσι τη στρατηγική σα έω ότου ο αντίπαλο αποδεχτεί ό,τι είναι απαραίτητο και στη συνέχεια επιτυγχάνετε τον στόχο σα επικαλούμενοι τι προηγούμενε ομολογίε του. Δεν χρειάζονται παραδείγματα για αυτό το τέχνασμα. Ψευδεί προκείμενε. Για να αποδείξετε ότι μια θέση είναι αληθή, μπορείτε επίση να χρησιμοποιήσετε ψευδεί προκείμενε σε περίπτωση που ο αντίπαλο αρνηθεί να αποδεχτεί τι αληθινέ. Είτε επειδή αδυνατεί να αντιληφθεί την αλήθεια του, είτε επειδή βλέπει πω η θέση σα συνάγεται από την αποδοχή του. Σε αυτή την περίπτωση, το σχέδιο είναι να χρησιμοποιήσετε προτάσει που είναι καθεαυτέ ψευδεί, αλλά τι οποίε ο αντίπαλό σα αποδέχεται ω αληθεί και να επιχειρηματολογίζετε ακολουθώντα τον δικό του τρόπο σκέψη. Ένα αληθέ υπέρασμα μπορεί να προκύψει από ψευδεί θέσει, όμω ποτέ δεν μπορεί να συμβεί το αντίστροφο. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αποκρούσετε τι ψευδεί προτάσει του αντιπάλου σα με άλλε ψευδεί προτάσει, τι οποίε όμω εκείνο αποδέχεται ω αληθεί. Και αυτό διότι έχετε να αντιμετωπίσετε τον ίδιο, οπότε οφείλετε να χρησιμοποιήσετε τον δικό του τρόπο σκέψη. Για παράδειγμα, αν ο αντίπαλο ανήκει σε μία αίρεση στην οποία εσεί δεν ανήκετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διακηρυγμένες θέσεις της αίρεσης αυτής σαν αξιώματα. Θέστε ως αξίωμα αυτό που πρέπει να αποδειχθεί. Ένα άλλο τέχνασμα είναι η συγκεκαλυμένη λήψη του ζητουμένου με την αναγωγή αυτού που πρέπει να αποδειχθεί σε αξίωμα. Είτε 1. Χρησιμοποιώντα κάποιο άλλο όνομα, όπω τη λέξη υπόλοιψη αντί της λέξη τιμή, τη λέξη αγνότητα αντί για παρθενία, ή χρησιμοποιώντα άλλε αναλλακτικέ έννοιε, όπω ερυθρό αίμα αντί για σπονδυλωτά, είτε 2. Υποστηρίζοντα μια γενική θέση που καλύπτει το επίμαχο ζήτημα. Παραδείγματο χάρη, υποστηρίξτε πω η ιατρική είναι επισφαλή, επικαλούμενο το επισφαλέ κάθε ανθρώπινη γνώση. 3. Εάν, αντίθετα, δύο θέσεις συνδέονται, έτσι ώστε η κάθε μία να συνεπάγεται την άλλη και μία από τις δύο πρέπει να αποδεχτεί, θέστε την άλλη ως αξίωμα. 4. Εάν θέλετε να αποδείξετε μία γενική θέση, μπορείτε να φροντίσετε ώστε ο αντίπαλος να αποδεχτεί όλες τις επιμέρους ειδικότερες θέσεις. Πρόκειται δηλαδή για την αντίστροφη πρακτική του δεύτερου τρόπου που αναφέρθηκε. Εκμεύστε αποδοχές μέσα από ερωτήσεις. Εάν η διένεξη γίνεται μέσα σε αυστηρό και επίσημο πλαίσιο και ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα είναι απαραίτητο, τότε εκείνο που διατυπώνει μία άποψη και θέλει να την τεκμηριώσει μπορεί να θέσει στον αντίπαλο ερωτήματα και να εκμεύσει την αλήθεια μέσα από τι παραδοχέ του. Αυτή η σοκρατική μέθοδο χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από του αρχαίου. Το συγκεκριμένο τέχνασμα καθώ και ορισμένα από τα επόμενα είναι πολύ συναφή με τη μέθοδο αυτή. Το σχέδιο έχει ω εξή. Πρώτα υποβάλλετε στον αντίπαλο πολλά αλλεπάλληλα και μακροσκελή ερωτήματα, ούτω ώστε να συγκαλύψετε εκείνο που θέλετε να αποδεχτεί και έπειτα διατυπώστε γρήγορα το επιχείρημα που προκύπτει από τι παραδοχέ του. Τυχόν αργόστροφοι αντίπαλοι δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν προσεκτικά την απόδειξη τη αλήθεια, ούτε πρόκειται να αντιληφθούν ενδεχόμενα λάθη ή κενά κατά τη διαδικασία. Εκνευρίστε τον αντίπαλό σας. Ο εκνευρισμένο αντίπαλο είναι ανίκανο να κρίνει σωστά και να αντιληφθεί τα ισχυρά του σημεία. Μπορείτε να εκνευρίσετε τον αντίπαλό σα με πανελλημένε αδικίε σε βάρο του, στριψοδικώντα και γενικότερα προσβάλλοντά τον. Θέστε ερωτήματα με άτακτη σειρά. Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σα με μια σειρά διαφορετική από εκείνη που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα που συνάγεται από αυτά και να τα αντιμεταθέσετε προκειμένου να μην αντιληφθεί ο αντίπαλο τι προθέσει σα. Έτσι δεν θα μπορέσει να προετοιμάσει τις απαντήσεις του. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις απαντήσεις του για να καταλήξετε σε διαφορετικά ή ακόμη και σε αντίθετα συμπεράσματα ανάλογα με το ύφο τους. Αυτό το τέχνασμα είναι συγγενικό με το τέχνασμα απόκρυψης του σχεδίου σας. Εκμεταλλευτείτε το πνεύμα αντιλογίας. Εάν παρατηρήσετε πω ο αντίπαλο απαντά επίτηδε αρνητικά στι ερωτήσει τι οποίε θέλετε προ όφελο του ισχυρισμού σα να απαντήσει θετικά, τότε πρέπει να υποβάλλετε ερωτήματα αντίθετα προ αυτό που θέλετε να αποδείξετε σαν να αγωνιούσατε να πάρετε για αυτά τη συγκατάθεσή του. Ή, όπω και να έχει, μπορείτε να τον αφήσετε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο αντίθετα ερωτήματα, έτσι ώστε να μην είναι σε θέση να ξεχωρίσει ποια από τι δύο θέσει θέλετε να αποδεχτεί. Γενικεύεται αποδοχέ που αφορούν ειδικέ περιπτώσει. Αν κάνετε μια επαγωγή και ο αντίπαλο αποδέχεται τι ειδικέ περιπτώσει που στηρίζουν τον συλλογισμό σα, αποφύγετε να τον ρωτήσετε εάν αποδέχεται εξίσου και τη γενικότερη αλήθεια που απορρέει από αυτέ. Απλώ εισαγάγεται έτσι στη συνέχεια σαν τελεσμένο και αποδεκτό γεγονό. Εν τω μεταξύ, ο ίδιο θα έχει πιστέψει πω όντω την αποδέχτηκε, ενώ την ίδια εντύπωση θα σχηματίσουν και οι ακροατέ. Θα ανακαλέσουν στη μνήμη του τι πολλέ ερωτήσει σχετικά με τα επιμέρου ζητήματα και θα υποθέσουν, όπω είναι φυσικό, πω οι ερωτήσει αυτέ πέτυχαν τον στόχο του. Διαλέξτε μεταφορέ που ευνοούν τη θέση σα. Αν η συζήτηση αφορά μόνο μία γενική ιδέα που δεν μπορεί να διατυπωθεί μονολεκτικά, αλλά πρέπει να αποδοθεί με κάποιο αλληγορικό ή μεταφορικό παράδειγμα, τότε διαλέξτε μία μεταφορά που ευνοεί τη θέση σα. Για παράδειγμα, τα επίθετα που χρησιμοποιούνται για να κατονομάσουν τι δύο πολιτικέ παρατάξει τη Ισπανία, δουλοπρεπή και φιλελεύθερη, έχουν προφανώ επιλεγεί από τη δεύτερη. Το όνομα Διαμαρτυρόμενοι το επέλεξαν οι ίδιοι, το ίδιο συνέβη και με το όνομα Ευαγγελική. Οι Καθολικοί, ωστόσο, του αποκαλούν αμφότερου ερετικού. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ονόματα των πραγμάτων που χρειάζονται ένα πιο ακριβέ και πιο σαφέ νόημα. Για παράδειγμα, αν ο αντίπαλο προτείνει μία τροποποίηση, εσεί μπορείτε να την ονομάσετε νεοτερισμό, καθώ αυτή η λέξη ενδέχεται να είναι αρνητικά φορτισμένη. Αν εσεί ο ίδιο κάνετε την πρόταση, θα ισχύει το αντίστροφο. Στην πρώτη περίπτωση, μπορείτε να αποκαλέσετε την αρχική κατάσταση υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, ενώ στη δεύτερη μπορείτε να την ονομάσετε παροχημένη προκατάληψη. Αυτό που ένα αμερόληπτο άνθρωπο θα χαρακτήριζε δημόσια λατρεία ή θρησκευτικό σύστημα, ο υπερασπιστή του το αποκαλεί ευλάβεια ή ευσέβεια και ο πολέμιό του το ονομάζει μυσαλλοδοξία και δυσυδαιμονία. Στην ουσία πρόκειται για μια συγκεκαλυμμένη μορφή τη λήψη του ζητουμένου. Αυτό που επιδιώκουμε να αποδείξουμε έχει εξ αρχή εισαχθεί στον ορισμό από τον οποίο ξεκινά η ανάλυση μα. Ό,τι κάποιο ονομάζει, θέτω υποσφαλή επιτήρηση, κάποιο άλλο το λέει, ρίχνω στη φυλακή. Συχνά ο μιλητή προδίδει πρόωρα τι προθέσει του με τα ονόματα που επιλέγει να δώσει στα πράγματα. Κάποιο μπορεί να αναφέρεται στον κλήρο, ενώ κάποιο άλλο στου παπάδε. Από όλα τα τεχνάσματα τη λογομαχία, αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Χρησιμοποιείται μάλιστα ενστικτοδό. Άλλε φορέ γίνεται λόγο για θρησκευτικό ζήλο και άλλε για φανατισμό. Άλλε φορέ ακούμε για παραστράτημα ή ειδήλιο αντί για μοιχεία. Κάποιο αναφέρεται σε μια αμφιλεγόμενη αντί σε μια άσεμνη ιστορία, σε οικονομική δυσχέρεια, αντί σε χρεοκοπία, σε επιρροή και διασυνδέσει, αντί σε δωροδοκία και ρουσφέτη, ειλικρινή ευγνωμοσύνη, αντί για καλή αμοιβή. Οδηγήστε τον στην απόρριψη του αντεπιχειρήματο. Για να οδηγήσετε τον αντίπαλο στην παραδοχή ενό επιχειρήματο, πρέπει να του παρουσιάσετε και το αντεπιχείρημα, αφήνοντά τον να διαλέξει ανάμεσα στα δύο εμφανίζοντα μάλιστα την αντίθετη άποψη, όσο πιο σκανδαλώδη γίνεται, τον αναγκάζετε προκειμένου να μην φανεί παράλογο να αποδεχτεί τη θέση σα, που κατά αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ω πιο εύλογη. Για παράδειγμα, αν θέλετε να παραδεχτεί πω ένα αγόρι πρέπει να κάνει ό,τι του λέει ο πατέρα του, ρωτήστε τον αν πρέπει γενικότερα να ακούμε ή να παρακούμε του γονεί μα. Αν ο αντίπαλο αναφέρει πω κάτι γίνεται συχνά, ρωτήστε τον αν λέγοντα συχνά εννοεί λίγε ή πολλέ περιπτώσει. Εκείνο θα απαντήσει πολλέ. Είναι σαν τον γκρίζο, που αν το βάλει δίπλα στο μαύρο, φαίνεται σαν λευκό, ενώ αν το βάλει δίπλα στο λευκό, φαίνεται σαν μαύρο. Ισχυριστείτε πω νικήσατε, παρόλο που έχετε τυθεί. Αυτό το θρασί κόλπο έχει ω εξή. Όταν ο αντίπαλο έχει απαντήσει πολλέ από τι ερωτήσει σα, χωρί οι απαντήσει να ευνοούν το συμπέρασμα στο οποίο επιθυμείτε να καταλήξετε, συνεχίστε να υποστηρίζετε τη θέση σα, παρότι δεν έχει αποδειχτεί, σαν να έχει αποδειχτεί και θριαμβολογήστε. Αν ο αντίπαλό σα είναι στην ή ηλίθιο, και εσεί έχετε πολύ θράσο και δυνατή φωνή, μπορεί και να τα καταφέρετε. Χρησιμοποιήστε φαινομενικά παράλογες θέσει. Αν έχετε διατυπώσει μια παράδοξη θέση και δυσκολεύεστε να την αποδείξετε, μπορείτε να ζητήσετε από τον αντίπαλο να αποδεχτεί ή να απορρίψει μια άλλη, αληθινή θέση, η ισχύ τη οποία όμω δεν είναι προφανή, σαν να θέλατε να τη χρησιμοποιήσετε ω επιχείρημα. Αν απορρίψει αυτή τη θέση, επειδή υποπτεύεται κάποιο τέχνασμα, μπορείτε να θριαμβεύσετε καταδεικνύοντα πόσο παράλογο είναι. Αν την αποδεχτεί, έχετε προ στιγμή εμφανίσει τη λογική ω σύμμαχό σα. Φροντίστε να το εκμεταλλευτείτε. Εναλλακτικά, μπορείτε να εφαρμόσετε το προηγούμενο κόλπο και να υποστηρίξετε ότι το παράδοξό σα αποδείχτηκε από την υπόθεση που ο αντίπαλο έχει μόλι αποδεχτεί. Απαιτείται μεγάλο θράσο για κάτι τέτοιο, ωστόσο η εμπειρία έχει προσφέρει πολλά επιτυχή παραδείγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που εφαρμόζουν αυτό το τέχνασμα ενστικτοδό. Χρησιμοποιήστε τι ιδέε του αντιπάλου σα. Όταν ο αντίπαλο αναπτύσσει μια θέση, εξετάστε αν η θέση αυτή είναι ή μοιάζει να είναι ανακόλουθη είτε με άλλε απόψει που έχει ήδη εκφράσει ή αποδεχτεί, είτε με τι αρχέ μια σχολή με την οποία ή με τι ενέργειε των οπαδών τη οποία συμφωνεί, είτε τέλο με τι δικέ του πράξει ή προθέσει. Αν για παράδειγμα υπερασπίζετε την αυτοκτονία. Μπορείτε να του ζητήσετε να αυτοκτονήσει. Αν υποστηρίζει ότι η ζωή στο Βερολίνο είναι δυσάρεστη, μπορείτε να του πείτε γιατί δεν σηκώνεσαι να φύγει. Τέτοια τεχνάσματα είναι πάντα αποτελεσματικά. Η αλήθεια στην οποία βασίζονται τα επιχειρήματά μου μπορεί να είναι τα εξή. 1. Αντικειμενική και οικουμενικά αποδεκτή. Σε αυτή την περίπτωση η απόδειξη είναι προφανή. Η αλήθεια διαθέτει αυταπόδεικτη κυριότητα. 2. Μπορεί να ισχύει μόνο για το πρόσωπο στο οποίο θέλω να αποδείξω τη θέση μου και με το οποίο συζητώ. Δηλαδή, το συγκεκριμένο πρόσωπο είτε είχε αποδεχτεί κάτι ευθύ εξ αρχή σαν προκατάληψη, είτε το αποδέχτηκε στην πορεία τη αντιπαράθεση και σε αυτό βασίζω την απόδειξή μου. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για μία απόδειξη που έχει ισχύ μόνο για το συγκεκριμένο αντίπαλο. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να υποστηρίξω τη θέση μου, αλλά δεν έχει οικουμενικό κύρο. Αν για παράδειγμα ο αντίπαλό μου είναι ο παδό του Καντ, μπορώ να βασίζω την απόδειξή μου σε κάποια ρίση αυτού του φιλοσόφου μόνο στο πλαίσιο μια αντιπαράθεση με τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Αν είναι μουσουλμάνος, μπορώ να αποδείξω την άποψή μου αναφερόμενο σε ένα απόσπασμα από το Κοράνι, αλλά αυτό είναι αποδεκτό μόνο για εκείνο. Αμυνθείτε μέσω των ανεπαίσθητων νοηματικών αποχρώσεων. Αν ο αντίπαλος σας τριμώξει με ένα επιχείρημα, μπορείτε συχνά να καταφέρετε να σωθείτε αναδεικνύοντας μια ανεπαίσθητη νοηματική απόχρωση την οποία δεν είχατε σκεφτεί προηγουμένως, εφόσον βέβαια το ζήτημα αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες ή αμφισημίες. Διακόψτε, σταματήστε, εκτρέψτε τη συζήτηση. Αν παρατηρήσετε ότι ο αντίπαλο έχει οθετήσει μια επιχειρηματολογία που θα οδηγήσει στην ήττα σα, μην τον αφήσετε να καταλήξει στο συμπέρασμά του. Διακόψτε τη ροή του διαλόγου έγκαιρα, ή σταματήστε την αντιπαράθεση, ή στρέψτε το θέμα αλλού. Με άλλα λόγια, μετατοπίστε τη συζήτηση. Γενικεύστε μια θέση. Έπειτα, επιχειρηματολογήστε εναντίον τη. Αν ο αντίπαλο σα προκαλέσει να εκφράσετε τι αντιρρήσει σα πάνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο τη θέση του, και εσεί δεν έχετε κάτι να πείτε μπορείτε να γενικεύσετε την άποψή του και εν συνεχεία να στραφείτε εναντίον του γενικού σχήματο. Αν σα ζητήσουν να δικαιολογήσετε γιατί διαφωνείτε με μια συγκεκριμένη θέση τη φυσική επιστήμη, επικαλεστείτε την αβεβαιότητα τη ανθρώπινη γνώση και παραθέστε διάφορα παραδείγματα. Εξαγάγετε συμπεράσματα μόνοι σα. Όταν ο αντίπαλο μέσα από τι ερωτήσει σα έχει αποδεχτεί όλε τι προκείμενε του συλλογισμού σα, μην του ζητήσετε να καταλήξει ένα συμπέρασμα, αλλά καταλήξτε αμέσω εσεί σε κάποιο. Μάλιστα, ακόμα και αν δεν έχει αποδεχτεί όλε τι προκείμενε, εσεί καταλήξετε στο συμπέρασμα σαν να τι έχει αποδεχτεί. Αντιτείνεται ένα επιχείρημα, όσο κακό κι αν είναι. Όταν ο αντίπαλο χρησιμοποιεί ένα διάτριτο επιχείρημα, είναι αλήθεια πω μπορείτε να τον αντικρούσετε αποκαλύπτοντα τον απατηλό του χαρακτήρα. Ωστόσο, είναι καλύτερο να απαντήσετε με ένα εξίσου διάτριτο αντεπιχείρημα για να τον εξουδετερώσετε. Το ζητούμενο για εσά είναι η νίκη, όχι η αλήθεια. Αν για παράδειγμα προβάλλει ένα επιχείρημα που βρίσκει εφαρμογή μόνο σε εσά, μπορείτε να το αποδυναμώσετε με ένα άλλο που έχει εφαρμογή μόνο σε εκείνον. Σε γενικέ γραμμέ, είναι πιο σύντομο να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο αν έχετε την ευκαιρία. Λήψη του ζητουμένου. Αν ο αντίπαλο σα ζητήσει να παραδεχτείτε μία θέση από την οποία θα κρυθεί άμεσα το επίμαχο ζήτημα, αρνηθείτε υποστηρίζοντα πω επιχειρεί λήψη του ζητουμένου. Τόσο εκείνο όσο και το ακροατήριο θα εκλάβουν μια θέση παραπλήσια προ το επίμαχο ζήτημα, ω ταυτόσιμη με αυτό. Έτσι, στερείται από τον αντίπαλο το καλύτερο επιχείρημά του. Αναγκάστε τον να υπερβάλλει. Η διαφωνία και ο ανταγωνισμό κάνουν του ανθρώπου να υπερβάλλουν. Αντικρούοντα τα επιχειρήματα του αντιπάλου, ίσω τον αναγκάσετε να υπερθεματίσει, υπερβαίνοντα τα λογικά όρια μια κατά τα άλλα αληθού θέση. Αν εσεί αντικρούσετε αυτή την υπερβολική εκδοχή τη άποψή του, μοιάζει σαν να έχετε αντικρούσει και την ίδια την άποψη. Αντίστροφα, όμω, θα πρέπει να προσέξετε για να μην παρασυρθείτε εσεί από την αντιπαράθεση, υπερβάλλοντα ή υπερθεματίζοντα. Συχνά ο αντίπαλο μπορεί να προσπαθήσει ευθέω να οδηγήσει στην υπερβολή ένα δικό σα επιχείρημα. Σταματήστε τον άμεσα και επαναφέρετε τον στο ακριβέ πλαίσιο τη θέση σα. Αυτό είπα και όχι κάτι άλλο. Διατυπώστε έναν ψευδή συλλογισμό. Ο αντίπαλο αναπτύσσει μια θέση και εσεί, μέσα από ψευδεί συνεπαγωγέ και διαστρέβλου των ιδεών του, συνάγεται από τη θέση του διαφορετικέ απόψει που δεν έχουν σχέση με την αρχική του θέση και που δεν, και που δεν είχε πρόθεση να προβάλλει. Ή ακόμα καλύτερα, απόψει παράλογε ή και επικίνδυνε. Φαίνεται τότε πω από τη θέση του προέκυψαν άλλε θέσει, αντίθετε είτε με τι απόψει του ίδιου, είτε με κάποια γενικά αποδεκτή αλήθεια. Επομένω, η θέση του αντικρούεται ευθέω. Βρείτε το αντίθετο παράδειγμα. Πρόκειται για μια περίπτωση απαγωγή μέσω ενό αντίθετου παραδείγματο. Στην απαγωγή, πολλέ επιμέρου περιπτώσει θεμελιώνουν τη γενική ισχύ μια θέση. Στην απαγωγή, όμω, το μόνο που χρειάζεται για να ανατραπεί μια υπόθεση είναι μια και μοναδική περίπτωση στην οποία να μην ισχύει. Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη μέθοδο που ονομάζεται ένσταση. Για παράδειγμα, η θέση Όλα τα μυρικαστικά έχουν κέρατα μπορεί να ανατραπεί από το ένα και μοναδικό αντίθετο παράδειγμα της Καμήλας. Στην ένσταση, μια γενική αλήθεια αξιώνει εφαρμογή και ανατρέπεται από κάτι που διαψεύδει τον πρωταρχικό της ορισμό. Ωστόσο, αυτό το τέχνασμα είναι επισφαλές και όταν ο αντίπαλος χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη μέθοδο, πρέπει να προσέχετε τα εξή. 1. Αν το παράδειγμα που παραθέτει είναι αληθές. Υπάρχουν προβλήματα των οποίων η μόνη αληθινή λύση είναι ότι η περίπτωση για την οποία γίνεται λόγο δεν είναι αληθή. Για παράδειγμα, στην περίπτωση πολλών θαυμάτων, ιστοριών με φαντάσματα και ούτω 2. Αν το παράδειγμα όντω υπάγεται στη γενική αλήθεια που αξιώνει η εφαρμογή έτσι όπω αυτή διατυπώθηκε στη συζήτηση, διότι ενδέχεται να εντάσσεται σε αυτή μόνο φαινομενικά και εσεί να πρέπει να διευκρινίσετε το ζήτημα προβαίνοντα σε λεπτέ διασαφηνήσει. Αν το παράδειγμα είναι όντω αντιφατικό με τη γενική αλήθεια που αξιώνει η εφαρμογή, διότι πάλι ενδέχεται η αντίφαση να είναι μόνο φαινομενική, αντιστρέψτε του όρου. Μία έξοχη κίνηση είναι να αντιστρέψετε του όρου του παιχνιδιού χρησιμοποιώντα το επιχείρημα του αντιπάλου σα εναντίον του. Για παράδειγμα, εκείνο δηλώνει: Είναι ακόμη παιδί, πρέπει να μείνει αυστηρό μαζί του. Σε αυτό απαντάτε. Ακριβώ επειδή είναι παιδί, οφείλω να τον διορθώσω αλλιώς θα διατηρήσει τις κακές του συνήθειες. Ο θυμός μαρτυρά αδυναμία. Αν προς έκπληξή σα ο αντίπαλος θυμός ιδιαίτερα με αφορμή κάποιο επιχείρημά σα, πρέπει να εμείνετε σε αυτό με περισσότερο ζήλο, όχι μόνο επειδή είναι χρήσιμο να τον εκνευρίζετε, αλλά και γιατί έχετε ενδεχομένως πλήξει κάποιο αδύνατο σημείο της θέσης του. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι πιθανότατα πιο ευάλωτος από όσο δείχνει σε κάποιο χτύπημα πείστε το ακροατήριο, όχι τον αντίπαλό σα. Το τέχνασμα αυτό εφαρμόζεται κυρίω όταν η αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ διανοουμένων παρουσία απέδευτου ακροατηρίου. Αν δεν έχετε να αντιτείνετε κανένα επιχείρημα στη θέση του αντιπάλου σα, μπορείτε να επινοήσετε κάποιο με στόχο να πείσετε το ακροατήριο. Μπορείτε δηλαδή να προβάλλετε μία αντίρρηση τη οποία στην αβασιμότητα μόνο κάποιο ειδήμονα θα ήταν σε θέση να αντιληφθεί. Και μπορεί ο αντίπαλό σα να είναι γνώστη του αντικειμένου, οι ακροατέ σα όμω δεν είναι. Στα μάτια του, επομένω, ο αντίπαλο έχει ιτηθεί, ειδικά αν η αντίρρηση που προβάλλατε τον έχει κατά κάποιο τρόπο γελιοποιήσει. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να γελάσουν και τα γέλια του είναι με το μέρο σα. Για να αποδείξει το αβάσιμο τη αντίρρησή σα, ο αντίπαλο θα χρειαστεί να εξηγήσει εκτενώ τη θέση του και να ανατρέξει στι θεμελιώδει αρχέ του επίμαγου πεδίου ή στα πρωταρχικά δεδομένα του εριζόμενου ζητήματο. Οι ακροατέ όμω δεν είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν τέτοιε αναλύσει. Για παράδειγμα, ο αντίπαλο υποστηρίζει πω όταν προσχηματίστηκαν οι οροσιρέ, ο γρανίτη καθώ και διάφορα άλλα συστατικά του στοιχεία είχαν εξαιτία τη υψηλή θερμοκρασία υποστεί τήξη ή βρίσκονταν σε υγρή μορφή. Πω η θερμοκρασία πρέπει να έχει φτάσει του 480 βαθμού Φαρενάιτ και πω η μάζα τη οροσιρά βρισκόταν κάτω από τη θάλασσα όταν στερεοποιήθηκε. Εσεί απαντάτε πω σε μια τέτοια θερμοκρασία και μάλιστα σε πολύ χαμηλότερη, στους 212 βαθμούς Φαρενάιτ, η θάλασσα θα είχε ξεπεράσει το σημείο βρασμού και θα είχε εξατμιστεί. Στο σημείο αυτό το ακροατήριο θα γελάσει. Για να αντικρούσει το επιχείρημά σα, ο αντίπαλο θα πρέπει να αποδείξει ότι το σημείο βρασμού δεν εξαρτάται μόνο από το βαθμό θερμότητα, αλλά και από την ατμοσφαιρική πίεση, και ότι μόλι η μισή έστω ποσότητα τη θάλασσα εξατμιζόταν, η ατμοσφαιρική πίεση θα αυξανόταν τόσο που το υπόλοιπο νερό θα ήταν αδύνατο να βράσει ακόμα και στους 480 βαθμούς Φαρενάιτ. Αποκλείται όμως να καταφέρει να δώσει αυτή την εξήγηση, γιατί κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν να παρουσιάσει μια ολόκληρη πραγματεία προκειμένου να εξηγήσει το ζήτημα σε εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες της φυσικής. Αντιπερισπασμός Εάν αντιληφθείτε πως βρίσκεστε σε δυσμενή θέση, μπορείτε να περάσετε στον αντιπερισπασμό. Ξεκινήστε δηλαδή να μιλάτε για ένα άλλο θέμα, σαν να ήταν αυτό σχετικό με το επίμαχο και να αποτελούσε επιχείρημα εναντίον τη θέση του αντιπάλου. Το συγκεκριμένο τέχνασμα μπορεί να διατηρηθεί μέσα στα όρια τη κοσμιότητα, αν ο αντιπερισπασμό έχει όντω κάποια σχέση με το θέμα. Αποτελεί όμω σκέτη αφθάδεια αν είναι τελείω άσχετο και επιστρατεύθηκε μόνο για να επιτεθείτε στον αντίπαλό σα. Για παράδειγμα, έστω και πενώ το σύστημα που επικρατεί στην Κίνα, Όπου δεν υπάρχουν κληρονομικοί τίτλοι ευγενία και τα δημόσια αξιώματα παραχωρούνται σε όσου επιτυγχάνουν σε εξετάσει. Ο αντίπαλο αντιτείνει πω η γνώση δεν αποτελεί ασφαλέστερο κριτήριο από την ευγενική καταγωγή, την οποία και επιδοκιμάζει για την επιλογή των δημόσιων αξιωματούχων. Στην αντιπαράθεση αυτή βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Έτσι επιχειρεί έναν αντιπερισπασμό λέγοντα πω στην Κίνα σε όλε τι κοινωνικέ τάξει εφαρμόζεται η ποινή τη φάλαγγας, γεγονό που συνδέει με την υπερβολική κατανάλωση τη Αγίου και παρουσιάζοντα στη συνέχεια και τα δύο αυτά δεδομένα σαν μομφή εναντίον των Κινέζων. Αν ακολουθούσα αυτή την τροπή τη συζήτηση, θα ήταν σαν να του χάριζα μία νίκη που είχα ήδη κερδίσει. Ο αντιπερισπασμό αποτελεί καθαρή ξεδιατροπιά όταν απομακρύνεται τελείω από το επίμαχο ζήτημα, με αποτέλεσμα να υγείρονται ενστάσει όπω ναι, αλλά και εσεί μόλι τώρα δεν είπατε πώ και ούτω καθεξή, τότε η αντιπαράθεση περνά σε κάποιο βαθμό σε προσωπικό επίπεδο, όπω θα δούμε και στο τελευταίο τέχνασμα. Το πόσο έμφυτο είναι αυτό το τέχνασμα μπορούμε να το διαπιστώσουμε σε κάθε ψυμαχία ανάμεσα σε κοινού ανθρώπου. Αν ένα εκ των δύο απευθύνει προσωπική μορφή εναντίον του άλλου, εκείνο αντί να απαντήσει αντικρούοντά την, την αφήνει να αιωρείται σαν να την αποδέχεται και απαντά με με τη σειρά του τον αντίπαλο. Αυτή τη στρατηγική ακολούθησε και ο Σκυπίωνα όταν επιτέθηκε στου Καρχιδόνιου όχι στην Ιταλία αλλά στην Αφρική. Στον πόλεμο, τέτοια αντιπερισπασμοί μπορεί να αποδειχτούν επωφελή. Σε μία ψημαχία όμω, δεν αποτελούν και τόσο καλή μέθοδο, αφού οι επιθέσει δεν αντικρούονται και το ακροατήριο μένει με ό,τι χειρότερο μπορεί να υποθεί και για τι δύο πλευρέ. Το τέχνασμα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η λήψη καλύτερου σχεδίου. Επικαλεστείτε την αυθεντία, όχι τη λογική. Το τέχνασμα αυτό έκειται στην επίκληση μια αυθεντία αντί τη λογική και μάλιστα μια αυθεντία ανάλογη με τι γνώσει του αντιπάλου. Ο καθένα προτιμά να πιστέψει τυφλά μια άποψη παρά να ασκήσει την κρίση του, όπω είπε και ο Σένεκα. Επομένω, η υπόθεση γίνεται πιο εύκολη αν έχετε στο πλευρό σα κάποιον ειδήμονα που ο αντίπαλό σα σέβεται. Όσο πιο περιορισμένε είναι οι ικανότητε και οι γνώσει του αντιπάλου, τόσο περισσότερε απόψει αυθεντιών μπορείτε να επικαλεστείτε. Αν όμω οι ικανότητε και οι γνώσει του είναι υψηλού επίπεδου, τότε μπορείτε να επικαλεστείτε ελάχιστε αυθεντίε επί του θέματο, στην πραγματικότητα σχεδόν καμία. σω να παραδεχτεί την αυθεντία κάποιου που ασχολείται με μια επιστήμη ή μια τέχνη, την οποία ο ίδιο γνωρίζει ελάχιστα ή δεν γνωρίζει καθόλου, όμω ακόμη και τότε θα τον αντιμετωπίσει με δυσπιστία. Αντίθετα, ο κοινό άνθρωπο τρέφει μεγάλο σεβασμό για όσου φέρουν μια επαγγελματική ιδιότητα. Δεν συνειδητοποιεί πω ένα επαγγελματία δεν αγαπά το ίδιο το επάγγελμά του, αλλά τα χρήματα που του αποφέρει. Ή ότι είναι σπάνιο να διδάσκει κανεί ένα αντικείμενο και να το κατέχει ταυτόχρονα σε βάθο, διότι αν μελετούσε όπω όφιλε, δεν θα είχε χρόνο να διδάσκει. Υπάρχει πλήθο αυθεντιών που απολαμβάνουν τον σεβασμό του όχλου. Αν δεν βρίσκεται να επικαλεστείτε κάποιον ειδήμονα, πραγματικά κατάλληλο για την υπόθεσή σα, τότε επικαλεστείτε κάποιον που φαίνεται κατάλληλο. Μπορείτε να παραθέσετε τα λόγια που είπε κάποιο με διαφορετικό νόημα και υπό άλλε συνθήκε. Ο αντίπαλό σα έχει σε μεγαλύτερη υπόλοιψη εκείνε τι αυθεντίε, τα λεγόμενα των οποίων αδυνατεί να καταλάβει. Οι απέδευτοι έχουν την τάση να δείχνουν ιδιαίτερο σεβασμό σε αρχαιοεινικά και λατινικά γνωμικά. Μπορείτε επίση, αν είναι αναγκαίο, όχι μόνο να παραποιήσετε τα λόγια μια αυθεντία, αλλά να τα διαστρεβλώσετε τελείω ή να αποδώσετε στην αυθεντία κάτι που επινοήσατε ο ίδιο. Κατά κανόνα, ο αντίπαλο δεν έχει στη διάθεσή του βιβλία για να παληθεύσει τα όσα λέτε, ενώ ακόμα και αν είχε δεν θα ήξερε να τα χρησιμοποιήσει. Μπορείτε επίση να χρησιμοποιήσετε σαν θέσφατο μία κοινή προκατάληψη, διότι περισσότεροι άνθρωποι συντάσσονται με τη θέση του Αριστοτέλη ότι μπορούμε να ισχυριστούμε ω σωστό αυτό που πιστεύουν οι πολλοί. Δεν υπάρχει γνώμη, όσο παράλογη και αν είναι, που οι άνθρωποι να μην είναι έτοιμοι να την ασπαστούν μόλι πιστούν πω είναι κοινώ αποδεκτή. Το παράδειγμα των άλλων επηρεάζει τόσο τη σκέψη του, όσο και τι πράξει του. Είναι σαν πρόβατα που ακολουθούν τον αρχηγό του κοπαδιού, όπου του οδηγήσει. Θα προτιμούσαν να τον ακολουθήσουν στον θάνατο, παρά να σκεφτούν από μόνοι του. Είναι πολύ περίεργο που η γενική απήχηση μια γνώμη έχει για του ανθρώπου τόση βαρύτητα. Η ίδια του η εμπειρία είναι σε θέση να του διδάξει πω η αποδοχή μια γνώμη γίνεται άκρητα και είναι αποτέλεσμα μίμησης. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιοι δεν το αντιλαμβάνονται ποτέ καθώς δεν κατέχουν αυτογνωσία. Μόνο οι εκλεκτοί συμφωνούν με τον Πλάτωνα, τη πολύ-πολλά δοκή, που σημαίνει πω ο κόσμο μπορεί να σκέφτεται αμέτρητε ανοησίε και δεν είναι δυνατό να ασχοληθούμε με όλε. Για να μιλήσουμε όμω με σοβαρότητα, η γενική απήχηση μια γνώμη δεν αποτελεί απόδειξη. Στην πραγματικότητα, δεν καθιστά καν πιθανή την ορθότητά τη. Όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο, πρέπει να λάβουν υπόψη του στο παρακάτω. Πρώτον, σε βάθος χρόνου, μια κοινώ αποδεκτή γνώμη χάνει την ισχύ τη. Διαφορετικά, θα έπρεπε να αποκαταστήσουμε όλε τι παλαιότερε, λανθασμένε απόψει που κάποτε θεωρούνταν ω κοινά αποδεκτέ αλήθειες. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να επαναφέρουμε το σύστημα του Πτολεμαίου ή να καθιερωθεί ξανά ο καθολικισμό στι πρωτεσταντικέ χώρε. Δεύτερον, το ίδιο αποτέλεσμα έχει και φυσική απόσταση. Αλλιώ, μια συναφή κοινώ αποδεκτή γνώμη των υποστηρικτών του Βουδισμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ θα του έφερνε σε δύσκολη θέση. Αν εξετάσουμε το θέμα διεξοδικά, θα δούμε πω αυτό που αποκαλούμε κοινώ αποδεκτή γνώμη δεν είναι παρά η γνώμη δύο ή τριών ατόμων. Αν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε την πραγματική διαδικασία γέννηση μια γνώμη, δεν θα είχαμε γι' αυτό την παραμικρή αμφιβολία θα ανακαλύπταμε ότι δεν είναι παρά δύο ή τρεις άνθρωποι που δέχτηκαν, πρόθυσαν και υποστήριξαν την άποψη την πρώτη φορά και ότι οι υπόλοιποι πίστεψαν αφελώς πως οι δύο-τρεις αυτοί οι άνθρωποι την είχαν εξετάσει εξονυχιστικά προτού τη διαδώσουν. Ύστερα αποδέχτηκαν τη γνώμη αυτή ακόμα μερικοί επιπλέον άνθρωποι οι οποίοι ήταν πεπισμένοι εξ αρχής πως εκείνοι που τη διέδωσαν είχαν την απαραίτητη κατάρτιση. Στη συνέχεια, σε αυτού βασίστηκαν πολλοί άλλοι, που από κνηρία προτίμησαν να πιστέψουν κάτι χωρί δεύτερη σκέψη, παρά να κοπιάσουν εξετάζοντα οι ίδιοι το ζήτημα. Έτσι, ο αριθμό των οθρών και εύπιστων υποστηρικτών μεγάλωσε μέρα με τη μέρα. Μόλι η συγκεκριμένη άποψη κέρδισε ευρεία υποστήριξη, οι υπόλοιποι που αποφάσισαν να την ενστερνιστούν απέδωσαν τη μεγάλη τη απήχηση στην ορθότητά τη. Τότε, όσοι είχαν απομείνει, αναγκάστηκαν να αποδεχτούν. Ό,τι ήταν πλέον κοινό αποδεκτό, προκειμένου να μην θεωρηθούν ταραξίε, που παρνιούνται τι γενικώ παραδεδειγμένε απόψει, ή θρασίε, που θεωρούν ότι είναι πιο έξυπνοι από όλου του άλλου. Όταν μία γνώμη φτάνει σε αυτό το βαθμό αποδοχή, η συγκατάνευση αποτελεί πλέον καθήκον. Από το σημείο αυτό και στο εξή, οι λίγοι που είναι ικανοί να κρίνουν θα σιωπήσουν. Μιλούν μόνο όσοι είναι παντελώ ανίκανοι να σχηματίσουν οι ίδιοι οποιαδήποτε γνώμη ή κρίση, αφού παπαγαλίζουν απλώ τι απόψει των άλλων. Ωστόσο, υπερασπίζονται τι συγκεκριμένε απόψει με υπερβάλλοντα ζήλο και μυσαλλοδοξία, καθώ αυτό που απεχθάνονται στου ανθρώπου που σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο από τον δικό του, δεν είναι τόσο οι διαφορετικέ του κρίσει, όσο οι τόλμοι να θέλουν να σχηματίσουν τη δική του άποψη. Εν ολίγη, ελάχιστοι είναι ικανοί να σκεφτούν, όλοι όμω θέλουν να έχουν άποψη. Συνεπώ, δεν απομένει παρά να ενστερνιστούν έτοιμε απόψει άλλων αντί να σχηματίσουν τι δικέ του. Εφόσον αυτό συμβαίνει, τι αξία έχει μια γνώμη, ακόμα και αν έχει εκατοντάδε χιλιάδε υποστηρικτέ. Δεν είναι περισσότερο τεκμηριωμένη από ένα ιστορικό γεγονό καταγεγραμμένο από εκατό ιστορικού, οι οποίοι αποδεικνύεται πω έχουν αντιγράψει ο ένα από τον άλλον. Η άποψη στο τέλο μπορεί να αποδοθεί σε ένα και μόνο άτομο. Άλλα θα πω εγώ, άλλα εσύ και άλλα κάποιο άλλο. Δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο από μία σειρά ισχυρισμών. Ωστόσο, σε μια αντιπαράθεση με απλού ανθρώπου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γενικώ παραδεδεγμένη γνώμη σαν θέσφατο. Είναι γενική διαπίστωση πω όταν οι απλοί άνθρωποι καυγαδίζουν, αυτό το όπλο επιλέγουν για να επιτεθούν στον αντίπαλό του. Αν κάποιο καλύτερό του είναι υποχρεωμένο να του αντιμετωπίσει, καλό θα ήταν να καταδεχτεί να χρησιμοποιήσει και εκείνο το συγκεκριμένο όπλο, επικαλούμενο μάλιστα αυθεντίε που θα πλήξουν περισσότερο τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου του. Διότι ο απλό άνθρωπο είναι εξ τόσο ανέστητο απέναντι στα λογικά επιχειρήματα, όσο και ένα άγριο βυθισμένο στην ανικανότητα σκέψη και κρίση. Ενώπιον ενό δικαστηρίου, οι αντιπαραθέσει διεξάγονται μόνο μεταξύ αυθεντιών, καθώ έγκυρε θέσει διατυπώνονται από τι αυθεντίε τη νομική επιστήμη. Η άσκηση τη κρίση έγκυται στον εντοπισμό του νόμου ή τη αρχή που μπορεί να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει ωστόσο αρκετό περιθώριο και για διαλεκτική. Σε περίπτωση που ο νόμο δεν ταιριάζει και πολύ στην επίμαχη υπόθεση, μπορεί κανεί, αν είναι αναγκαίο, να διαστρεβλώσει είτε τον νόμο είτε την υπόθεση, έω ότου φαινομενικά ταιριάξουν. Μπορεί επίση να κάνει και το αντίθετο. Αυτό είναι πάνω από μένα. Εάν γνωρίζετε πω δεν έχετε τίποτα να αντιτάξετε στα επιχείρηματα του αντιπάλου σα, μπορείτε με ένα λεπτό, ηρωνικό τόνο να δηλώσετε πω η κρίση σα είναι ανεπαρκή. Αυτό που μου λέτε ξεπερνά τι πενιχρέ αντιληπτικέ μου ικανότητε. Μπορεί κάλλιστα να είναι αλήθεια, όμω αδυνατό να το καταλάβω και θέλω να αποφύγω να εκφέρω οποιαδήποτε γνώμη από αυτού. Με τον τρόπο αυτό, υπενήσεστε στου παρευρισκόμενου, οι οποίοι σα έχουν σε υπόλοιψη ότι αυτά που λέει ο αντίπαλό σα είναι ανοησίε. Έτσι έγινε και όταν πρωτεμφανίστηκε ή μάλλον όταν άρχισε να κάνει αίσθηση στον κόσμο. Η κριτική του καθαρού λόγου του Καντ, καθώ πολλοί καθηγητέ τη παλιά εκλεκτική σχολή δήλωσαν ότι αδυνατούσαν να την κατανοήσουν, πιστεύοντα πω με την αδυναμία του αυτή θα έλυναν το θέμα. Όταν όμω κάποιοι πέρμαχοι τη νέα σχολή του απέδειξαν πω είχαν δίκιο, πω όντω δηλαδή δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν, του κακοφάνηκε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τέχνασμα μόνο όταν είναι απόλυτα βέβαιο πω το ακροατήριο σα έχει σε μεγαλύτερη υπόλοιψη από τον αντίπαλό σα. Για παράδειγμα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα καθηγητή ει βάρο ενό φοιτητή. Στην κυριολεξία πρόκειται για μία μορφή του προηγούμενου τεχνάσματο. Κάποιο κακόβουλα επικαλείται την αυθεντία του αντί να προβάλλει επιχειρήματα. Αυτό το τέχνασμα αντιμετωπίζεται αν πείτε Με συγχωρείτε, όμω θεωρώ πω με την οξυδέρκεια σα θα μπορούσατε εύκολα να κατανοήσετε οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν να φταίει η διατύπωσή μου ύστερα επιμένετε με μια άλλη διατύπωση, ώσπου να το καταλάβει και να διαπιστώσει και ο ίδιο πω επρόκειται όντω για δική του αδυναμία. Έτσι αποκρούεται την επίθεσή του. Με τη μεγαλύτερη ευγένεια ήθελα να επενιχθεί ότι λέγατε ανοησίε. Με την ίδια αυρότητα αποδεικνύεται κι εσεί ότι είναι βλάκα. Κατατάξτε την άποψή του σε μια απεχθή κατηγορία. Αν έχετε να αντικρούσετε έναν ισχυρισμό, υπάρχει ένα σύντομο τρόπο να απαλλαγείτε από αυτόν ή εν πάση περιπτώσει να τον υπονομεύσετε, Κατατάξτε τον σε μια απεχθή κατηγορία, έστω και αν η σύνδεση με αυτήν είναι μόνο φαινομενική ή αδύναμη. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε, αυτό είναι μανιχαϊσμό, ή αυτό είναι αριανισμό, ή πελαγιανισμό, ή ιδεαλισμό, ή «Σπινοζισμός» ή «Πανθεϊσμός» ή μπραουνισμό και ούτω καθεξή. Εγείροντα μια τέτοια ένσταση, θέτεται ω δεδομένο. Πρώτον, πω ο εν λόγω ισχυρισμό είναι πανομοιότυπο ή αποτελεί μέρο τη κατηγορία που αναφέρατε. Είναι δηλαδή σαν να δηλώνεται: Αυτό το έχω ξανακούσει. Δεύτερον, πω η κατηγορία που αναφέρατε έχει καταρριφθεί στο σύνολό τη και δεν περιέχει ούτε μία λέξη που να είναι αλήθεια. Θεωρητικά ισχύει, αλλά πρακτικά είναι αδύνατο. Αυτό φαίνεται να ισχύει στη θεωρία, πρακτικά όμω δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Με το σόφισμα αυτό αποδέχεστε τη βάση του συλλογισμού, αλλά αρνείστε το συμπέρασμα, σε αντίθεση με το γνωστό κανόνα τη λογική. Ο ισχυρισμό βασίζεται πάνω σε κάτι ανέφικτο. Αυτό που ισχύει θεωρητικά πρέπει να ισχύει και στην πράξη. Και αν αυτό δεν γίνεται, σημαίνει πω υπάρχει κάποιο σφάλμα στη θεωρία, πω κάτι παραβλέψαμε ή πω δεν εξετάσαμε όλα τα ενδεχόμενα. Συνεπώ, αυτό που είναι λάθο στην πράξη, είναι λάθο και στη θεωρία. Μην τον αφήσετε να αποφύγει την ερώτηση. Όταν σε ένα ερώτημα ή επιχείρημα ο αντίπαλο δεν δίνει ευθεία απάντηση, αλλά υπεκφεύγει με μία αντερώτηση ή μία πλάγια ερώτηση, ή αναφέρει κάτι άσχετο με το ζήτημα και γενικά προσπαθεί να στρέψει αλλού τη συζήτηση, σίγουρα έχετε αγγίξει ένα δύνατο σημείο του. Καμιά φορά χωρί καν να το γνωρίζετε. Τον έχετε στην ουσία αποστομώσει. Πρέπει επομένω να εμείνετε όσο τον δυνατόν περισσότερο στο θέμα και να μην του επιτρέψετε να το αποφύγει, ακόμη και αν δεν γνωρίζετε πού έγκυται η αδυναμία που φέρατε στο φω η βούληση είναι πιο αποτελεσματική από τη διορατικότητα. Υπάρχει και ένα άλλο τέχνασμα που μόλις τεθεί σε εφαρμογή καθιστά όλα τα υπόλοιπα περιτά. Αντί να απευθυνόμαστε με επιχειρήματα στην νόηση του αντιπάλου, απευθυνόμαστε με κίνητρα στη βούλησή του. Τόσο εκείνο, όσο και το ακροατήριο, εάν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, θα ταχθούν υπέρ τη άποψή σα, ακόμη και αν ισχυριστείτε κάτι τελείω τρελό έχετε στο νου σα ω γενικό κανόνα πω μια σταγόνα θέληση είναι αποτελεσματικότερη από έναν τόνο διορατικότητα και φία. Είναι αλήθεια πω το τέχνασμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο υπό ειδικέ συνθήκε. Αν καταφέρετε να κάνετε τον αντίπαλο να νιώσει πω η άποψή του, αν αποδειχτεί ότι όντω ισχύει, θα δείξει κέρια τα συμφέροντά του, εκείνο θα παρετηθει αρον άρον-άρον από την προσπάθειά του και θα νιώσει πολύ απερίσκεπτο που ανέλαβε αυτό το εγχείρημα. Αν, παραδείγματο χάριν, ένα κληρικό υποστηρίζει ένα φιλοσοφικό δόγμα, δώστε του να καταλάβει πω το δόγμα αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τι θεμελιώδει αρχέ τη πίστη του. Είναι βέβαιο πω θα εγκαταλείψει την προσπάθειά του. Αν ένα γεωκτήμονα ισχυριστεί πω η βιομηχάνηση των αγροτικών εργασιών που εξελίσσεται στην Αγγλία αποτελεί εξαιρετική καινοτομία, καθώ μια μηχανή μπορεί να αντικαταστήσει πολλού εργάτε, τονίστε του πω πολύ σύντομα και οι άμαξε θα κινούνται με τη βοήθεια τη ατμομηχανή, επομένω η αξία των αλόγων που εκτρέφει θα πέσει κατακόρυφα. Θα δείτε τότε τι έχει να απαντήσει. Σε τέτοιε περιπτώσει, ο καθένα καταλαβαίνει πόσο απερίσκεπτο είναι να επιδοκιμάζει ένα νόμο που στρέφεται εναντίον του. Το ίδιο συμβαίνει όταν οι ακροατέ, όχι όμω και ο αντίπαλό σα, ανήκουν στην ίδια οργάνωση, στην ίδια συτεχνία, επαγγελματική τάξη, λέσχη κλπ. με εσά. Δεν έχει σημασία αν η θέση του είναι ορθή. Μόλι υπονοήσετε πω θίγει το κοινό συμφέρον μία από τι ομάδε που προαναφέραμε, όλοι οι ακροατέ θα θεωρήσουν τα επιχείρηματα του αντιπάλου σα, όσο εξαιρετικά κι αν είναι, αδύναμα και ασήμαντα, ενώ αντιθέτω θα θεωρήσουν τα δικά σα, όσο κι αν είναι έωλα, ορθά και εύστοχα. Το ακροατήριο θα πάρει ομόφωνα το μέρο σα. Ο αντίπαλό σα θα παραιτηθεί ταπεινωμένο. Μάλιστα, οι ακροατέ κατά κανόνα θα πιστέψουν πω συμφώνησαν μαζί σα καθαρά λόγω των πεπιθύσεών του. Διότι συνήθω ό,τι δεν μα συμφέρει, μα φαίνεται και παράλογο. Το τέχνασμα αυτό θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε αλλιώ και χτυπάω το κακό στη ρίζα του. Ο εφημέριο του Wakefield. Μπορείτε ακόμη να προβληματιστείτε και να μπερδέψετε τον αντίπαλό σα με απλή μεγαλοστομία. Το τέχνασμα αυτό γίνεται φυκτό, διότι ο άνθρωπο γενικά θεωρεί δεδομένο πω ό,τι λέγεται πρέπει να έχει και νόημα. Εάν ο αντίπαλό σα αντιλαμβάνεται κατά βάθο την αδυναμία του και έχει συνηθίσει να ακούει πράγματα που δεν καταλαβαίνει, προσποιούμενο πω τα καταλαβαίνει, μπορείτε να το επιβληθείτε χρησιμοποιώντα ένα ανόητο επιχείρημα που όμω ακούγεται πολύ βαθιστόχαστο ή εμβριθέ, το οποίο θα τον αποσβολώσει και εσεί θα το παρουσιάσετε σαν την πιο αδιάσιστη απόδειξη του ισχυρισμού σα. Είναι ευρέω γνωστό πω στο πρόσφατο παρελθόν κάποιοι φιλόσοφοι χρησιμοποίησαν το τέχνασμα αυτό στο ευρύ κοινό με μεγάλη επιτυχία. Καθώ όμω παραδείγματα από την επικαιρότητα δεν είναι θεμητά, μπορούμε να αντλήσουμε παλιότερα παραδείγματα από το βιβλίο Ο Εφημέριο του Wakefield. Μία αισθαλμένη απόδειξη διαψεύδει εξ ολοκλήρου τη θέση του. Αν ο αντίπαλό σα έχει δίκιο, αλλά προ καλή σα τύχη χρησιμοποιήσει μία αισθαλμένη απόδειξη, μπορείτε εύκολα να καταφέρετε να τη διαψεύσετε και έπειτα να ισχυριστείτε πως διαψεύσατε έτσι εξ ολοκλήρου τη θέση του. Αυτό το τέχνασμα θα έπρεπε να είναι από τα πρώτα. Στην ουσία, αποτελεί μια μέθοδο με την οποία ένα επιχείρημα ενάντια στον ίδιο τον αντίπαλο χρησιμοποιείται σαν επιχείρημα ενάντια στη θέση του γενικότερα. Αν ούτε εκείνο ούτε οι ακροατέ δεν έχουν να αντιτείνουν μια εγκυρότερη απάντηση, τότε έχετε βγει νικητή. Για παράδειγμα, αν κάποιο θέλει να αποδείξει με οντολογικά επιχειρήματα την ύπαρξη του Θεού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο ει βάρο του, καθώ τα οντολογικά επιχειρήματα καταρρίπτονται εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο, ένα κακό συνήγορο χάνει μια καλή υπόθεση, επικαλούμενο άσχετου νόμου όταν δεν μπορεί να σκεφτεί εκείνου που πραγματικά αρμόζουν. Το τελευταίο τέχνασμα: Ένα τελευταίο τέχνασμα είναι να επιχειρήσετε προσωπική επίθεση να γίνετε προσβλητικό και αγενή μόλι αντιληφθείτε πω ο αντίπαλο έχει το πάνω χέρι και ότι δεν θα βρείτε το δίκιο σα. Συνίστατε στο να περάσετε από το θέμα τη διαμάχη, όπου έχετε χάσει το παιχνίδι, στον ίδιο τον αντίπαλό σα και να του επιτεθείτε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε προσωπικό επίπεδο. Θα μπορούσε να γίνει λόγο για ένα argumentum ad personam, προκειμένου να το διαχωρίσουμε από άλλα επιχειρήματα που μετατίθεται από την απλή και ακρεφνή αντικειμενική συζήτηση επί του θέματο σε δηλώσει ή ομολογίε του αντιπάλου σα σε σχέση με αυτό. Στρεφόμενοι όμω στο προσωπικό επίπεδο, εγκαταλείπεται εξ ολοκλήρου το επίμαχο ζήτημα και επιτίθεστε στο πρόσωπο του αντιπάλου σα, ad personam, χρησιμοποιώντα προσβλητικέ και κακόβουλε παρατηρήσει. Εδώ οι πνευματικέ δυνάμει επικαλούνται τι δυνάμει του σώματο ή ακόμη και τα ζώδια ένστικτα. Πρόκειται για ένα πολύ δημοφιλέ τέχνασμα, αφού ο καθένα μπορεί να το χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά. Έτσι εφαρμόζεται και συχνά. Και τώρα το ερώτημα είναι πώ μπορεί να αμυνθεί η άλλη πλευρά. Διότι αν καταφύγει στην ίδια πρακτική, η κατάληξη θα είναι είτε γρονθοκοπήματα, είτε μονομαχία, είτε αγωγή για συκοφαντία. Θα ήταν μεγάλο λάθο να θεωρήσετε πω μπορει να μηνθει η αλλη πλευρα διοτι αν καταφυγει στην ιδια πρακτικη η καταληξη θα ειναι ειτε γρονθοκοπηματα ειτε μονομαχια ειτε αγωγη για συκοφαντια θα ηταν μεγαλο λαθο να θεωρησετε πω αρκει να μην αναφερθείτε και εσεί επί του προσωπικού. Δείχνοντα σε κάποιον με ήρεμο τρόπο ότι έχει άδικο και ότι αυτό που λέει και σκέφτεται είναι λάθο, μια διαδικασία που λαμβάνει η χώρα σε κάθε νίκη στο πεδίο τη διαλεκτική τον πικραίνεται περισσότερο παρά χρησιμοποιώντα μια αγενή ή προσβλητική έκφραση. Γιατί όμω συμβαίνει αυτό. Διότι, όπω παρατηρεί ο Χόμπ, η πνευματική ευχαρίστηση συνίσταται στην ικανότητα κάποιου να υπερέχει στη σύγκριση με του άλλου. Δεν υπάρχει σπουδαιότερη χαρά για κάποιον από την ικανοποίηση τη ματαιοδοξία του, ενώ κανένα τραύμα δεν είναι πιο δυνηρό από αυτό που καταφέρεται σε αυτήν. Από εκεί προκύπτουν και φράσει του τύπου. Καλύτερα ο θάνατο παρά η ατίμωση και ούτω καθεξή. Η ικανοποίηση τη ματαιοδοξία πηγάζει κυρίω από τη σύγκριση με του άλλου, σε κάθε επίπεδο, αλλά κυρίω στο επίπεδο των πνευματικών δυνατοτήτων. Έτσι, η μεγαλύτερη και πιο επιτυχή επιβεβαίωσή τη βρίσκεται στην αντιπαράθεση. Έτσι εξηγείται η πίκρα τη ανεξαρτήτω του αν κάποιο έχει αδικηθεί. Και έτσι εξηγείται η προσφυγή στο τελευταίο αυτό τέχνασμα που δεν μπορείτε να το αποκρούσετε μόνο με του ευγενικού τρόπου. Εν τούτη, η ψύχρεμη στάση μπορεί να σα βοηθήσει σε μια τέτοια περίσταση. Αν ο αντίπαλό σα επιτεθεί σε προσωπικό επίπεδο, απαντήστε ήρεμα, αυτό δεν έχει σχέση με το επίμαχο ζήτημα και επαναφέρετε αμέσω τη συζήτηση στο θέμα, συνεχίζοντα να του επισημαίνετε ότι έχει άδικο, χωρί να δίνετε σημασία στι προσβολέ του. Να του πείτε αυτό που είπε ο Θεμιστοκλή στον Ευρυβιάδη. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Όμω δεν έχουν όλη την ικανότητα να τηρήσουν μια τέτοια στάση οξύνοντα το πνεύμα, η αντιπαράθεση είναι πράγματι ωφέλιμη και για τι δύο πλευρέ, προκειμένου να διορθώσει κανεί ασφαλμένε σκέψει και να αντιληφθεί νέε απόψει. Όμω τη μόρφωση και την πνευματική δύναμη, οι δύο αντίπαλοι πρέπει να είναι σε κάποιο βαθμό ισοδύναμοι. Αν ένα εκ των δύο στερείται παιδεία, δεν θα μπορέσει να καταλάβει τον άλλον, καθώ δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον ανταγωνιστή του. Εάν στερείται πνευματική δύναμη, θα πικραθεί, θα οδηγηθεί σε ανέντιμα τεχνάσματα και θα καταλήξει να γίνει αγενής. Άρα λοιπόν, ο μόνο ασφαλή κανόνα είναι να μην ξεκινήσετε μία αντιπαράθεση με τον πρώτο τυχόντα παρά μόνο με όσου γνωστού σα ξέρετε πω κατέχουν αρκετή ευφυα και αυτοσεβασμό ώστε να μην προβούν σε παραλογισμού. Με εκείνου που επικαλούνται τη λογική και όχι την εξουσία, που υπακούν στη λογική και ακολουθούν τι επιταγέ τη, και τέλο εκείνου που αγαπούν την αλήθεια, που είναι πρόθυμοι να δεχτούν τη λογική ακόμα και από το στόμα του αντιπάλου του, ενώ είναι αρκετά δίκαιοι ώστε να αντέξουν την ήττα σε περίπτωση που η αλήθεια είναι με το μέρο του άλλου. Ω εκ τούτου, με τα βία ένα στου εκατό είναι άξιο αντίπαλό σα για μια αντιπαράθεση. Αφήστε του υπόλοιπου να λένε ό,τι θέλουν, καθώ όλοι έχουν δικαίωμα στη βλακεία. Θυμηθείτε τα λόγια του Βολτέρου. Η ειρήνη αξίζει περισσότερο από την αλήθεια. Θυμηθείτε επίση μια αραβική παροιμία που μα λέει πω από το δέντρο τη σιωπή κρέμεται και ο καρπό του, η ειρήνη.